Επροχθές λοιπόν που συνεδρίαζε η Ιερά Σύνοδος, επροχθές, όχι εχθές, επροχθές, 3 Νοεμβρίου, εμείς αποφασίσαμε και στο δελτίο τύπου της Ιεράς Συνόδου, εάν ανατρέξετε, υπάρχει αυτή η προσπάθεια της Ιεράς Συνόδου που καλεί τους κληρικούς μας και τους χριστιανούς μας να κάνουν τον εμβολιασμό και παράλληλα προχωρήσαμε έτσι ένα βήμα παραπέρα. Παρότι η κυβέρνηση θα λέγαμε ότι επέτρεψε στους ναούς μας, μάλλον στους χώρους λατρείας, ναι, σε όλους τους χώρους λατρείας, έτσι, στο να καταστήματα τροφίμων, σωστό, και ναι, στα φαρμακεία να εισέρχονται χωρίς να επιδεικνύουν τον εμβολιασμό, την ασθένεια ή διαγνωστικό έλεγχο, μοριακό ή rapid, έτσι εμείς προχωρήσαμε ένα βήμα παραπέρα και είπαμε να μπορούν να κάνουν το διαγνωστικό έλεγχο, γιατί επιβάλλεται για όλους μας. Δηλαδή να μην σκεφτόμαστε μόνο σε ποιους χώρους δεν μπορούμε να μπούμε αλλιώς, να προσπαθούμε και σε αυτούς που είναι ελεύθεροι. Μάλιστα. Να μπαίνουμε με αυτόν τον τρόπο, σεβόμενοι τον εαυτό μας και σκεφτόμενοι με αγάπη και τους άλλους. Αυτό λοιπόν όντως η κυβέρνηση το έμαθε και ζήτησε να το αποτυπώσουμε και εγγράφως. Πράγμα το οποίο βέβαια θα κάναμε και χθες εστάλει ένα εγκύκλιο σημείωμα προς όλες τις Ιερές Μητροπόλεις και αυτό το υποδεικνύουμε στα Οικουμενο Συμβούλια των Μονών και στα Εκκλησιαστικά Συμβούλια. Μάλιστα. Για να μπορέσουν έτσι να δραστηριοποιηθούν. Άρα υπήρξε κάποια επικοινωνία με την κυβέρνηση. Συντονισμού, ας πούμε, δεν ξέρω πώς να την πω. Συνεννόηση. Εζήτησε, εζήτησε. Ναι, ναι, ακριβώς. Και δεν. Εμείς το κάναμε, σας λέγω, η απόφαση της Ιεράς Συνόδου. Μα ήταν στο πρόγραμμα. Ό,τι αποφασίζεται στην Ιερά Σύνοδο, στη συνέχεια ο αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου μαζί με τους υπαλλήλους υλοποιεί τις αποφάσεις της Συνόδου. Αυτό λοιπόν ήταν στο πρόγραμμα να γίνει και εμείς το προχωρήσαμε όπως έπρεπε να το κάνουμε.